Δεν έχουμε ούτε ένα θέμα τίποτα σήμερα. Εντάξει, άμα βγει, βγήκε. Παρακαλώ! Έλα, κλείσεις εσύ πρώτα. Ωραία, δούμε. Εσύ πρώτα. Ναι, περάστε γρήγορα. Έλα, φυλάκια, θέλω να το μιλήσω. Παιδιά, μπείτε γρήγορα, πείτε μου ότι έχετε τέσσερα θέματα καλά, γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω. Έχουμε παραπάνω και είναι όλα τέλεια. Βλέπω, φυλάκια. Βλέπω και ακούω. Σκουπίδι, πρώτο κάδρο. Ηλικία επωνύμων. Σα! Πραγματική ηλικία επωνύμων, με ταυτότητα, με χειρουργικές επεμβάσεις, τσα! Κόψτε το, το έχουμε κάνει αυτό, 4 μήνες το κάνουμε. Με τσαντίζετε. Όχι, όχι, επόμενο. Κάθεστε όλη μέρα, ας πούμε, και με αυτό έρχεστε και μου λέτε. Όχι, όχι, επόμενο. Τα λεφτά, δηλαδή, μεροκάματο τραγουδιστών, τσα! Σα τα μούτρα σου! Δεν το έχουμε κάνει αυτό το πράγμα, νομίζεις. Για την καινούργια σεζόν, κύριε, τώρα καινούργια, του δεν νοιάζει εμένα. Καινούργιο μεροκάματο, τον κόσμο τον μοιάζει. Περιουσία. Ποια περιουσία. Πάτε τι? Καλά, ρε. Πάτε μίλα, καλά, τα ίδια και τα ίδια. Θέλετε να χάσω τη θέση μου. Όπω αυτό, εδώ θα πάθει πλάκα. Δεν θέλω να πάω. Τι φορούσαν εχθές το βράδυ οι επώνυμοι. Σα! Και ποιο το σχεδίωσε και βαθμολογία το φτιάχνει. Θα ψάξει το κεφάλι μου αυτά τι φορούσαν εχθές το βράδυ. Τι με νοιάζει, ρε, τι φορούσαν. Αφιέρωμα. Όχι, όχι, αφιέρωμα απλό. Αφιέρωμα Βουλιουκάκι! Σα! Σα κατέψω στο ξύλο, ρε. Μιλάμε τα ονόματά σας ήδη ακούγονται στους διαδρόμους. Είστε για φούτια, ρε! Για βρούμες είστε! Και μπορούμε να το ποιο φιέρωμα, Βουλιουκάκι! Όχι, μπορούμε... Βούτσα! 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 Τι με νοιάζει, ρε, βούτσα! Σαμπουτζάκι! Μαρία Κάλλας! Δεν τα βλέπω, πει! Ο Νάση! Και στη μαμά και στην κόρη. Ναι. Και στη φτιά σου! Μικολάς, πρώτη ποιότητα. Την έξοδο του Σάκη με την Κάτια έχουμε αποκλειστικά πλάνα, δεν τα έχει κανένα. Που τη φυλάει έτσι. Τη φυλάει. Τους έχουμε δει να κάνουν τα πάντα εκτός από το να το κάνουν. Με γλώσσα. Οκ. Έχουμε φήμες, χωρισμό, ρέμο, μακρυπούλια. Έχω φήμες ότι απολύεστε. Άμα δεν μου πείτε τρία θέματα της προκοπής έχουν. Μα γιατί φωνάζετε καταρχήν, έχουμε προτείνει τα καλύτερα θέματα! Καθίστε κάτω! Γράφε γρήγορα! Γράφε όχι! Μη γράφεις όχι! Ρούλα Βροχοπούλου! Μα το έχουμε κάνει χθες. Το κάναμε χθες, κύριε. Και ποιο χθες. Τι κάναμε χθες. Την έκλαιγε για τον άντρα της. Πιο πολύ σήμερα. Ναι, και σήμερα θα τη βάλουμε να πλαντάξει το κλάμα. Με και προχτές κλαντάπησε. Τι έκανε. Χθες έκλαιγε, σήμερα θα τη βάλουμε να σπαράξει το κλάμα. Θα τη ξαναβάλουμε να κλάψει για τον άντρα της και όλα αυτά. Γιατί όχι, βέβαια. Βέβαια, και όχι μόνο για τον άντρα της. Α, δες, τσακ, χτυπάω τηλέφωνο. Δες. Είδε. Έλα, τι κάνεις, δεν μου λες. Πάρε σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα ένα τηλέφωνο τη Βροχοπούλη, τη Ρούλα. Ναι. Λοιπόν, δεν θέλω τώρα link και τέτοια. Πάμε κατευθείαν εμείς στο σπίτι της, μέσα. Ναι. Ωραία, θα τη πει. Δεν θέλω να μιξοκλαίει και τέτοια. Να τα δώσει όλα, να την πιάσει λόξιγκα από το κλάμα. Εσόρουχα, ναι, μπορούμε να δείξουμε εσόρουχα. Τη συνέντευξη του άντρα πριν. Γίνεται να τον βρούμε κι αυτόν. Άμα έχει πλάνα από το γάμο. Πλάνα από το γάμο, μπορεί να το χωριό του στην Αλβανία. Το χωριό του. Το DVD με το, από το γάμο. Το χωριό του στην Αλβανία. Την κρουαζιέρα που πήγαμε. Το χωριό στην Αλβανία, όλα αυτά. Ναι. Και πρόσεξε. Την κρουαζιέρα. Θέλω άντρα, α πούμε και τέτοια. Ο Αλβανός. Ο Αλβανός άντρα. Τζιγκολό, άμα μπορεί να πει τζιγκολό. Μπορεί να πει τζιγκολό. Δίνει πόρο και φαλονιά και 200.000 ευρώ. Και το τζιπ. Και ένα τζιπ. Ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε μία Porsche, ένα Audi S300, S3, πώς τα λένε. Καλώς. Θα βάλουμε και 2-3 οικόπεδα στη βούλα. Και λαγωνίσει. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να μάθετε όμως. Μπορεί μια μέρα εγώ να μην είμαι εδώ, να φύγω, να πάω καμπαλού. Πώς θα βγει εκπομπή. Θα πάρουμε την Βροχοπούλου εμείς.